να παραμείνω στην κατηγορία. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερο ο αντίπαλο, έπρεπε να δέξει τόσο εύκολα γκολ. Όμω έχουμε πληρώσει στα παιχνίδια που είμαι εγώ αυτό. Ενώ ξεκινήσαμε ιδανικά το παιχνίδι, πήγαμε έτσι όπω πιστεύω ότι το είχαμε σχεδιάσει. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε και είχαμε βγει και πιο μπροστά. Με διαφορέ με πάρα πολλέ καλέ περιπτώσει για να σχολάσουμε. Είχαμε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα μα. Και πιστεύω από ένα φάουλ που θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει στην γραμμή του άλλου. Πάλι από ένα σημείο δεν πήγαμε την ισοφάριση. Σίγουρα είναι φάουλ το γκολ για μένα. Το που με πειράζει μου διότι είναι πολύ κοντά για το βλέπω. Η πάση θα είναι πεντάλη εκτός φάσεως στο μανιά, αλλά ας το κράταγε ο δικός μας. Έτσι κλείσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος εκτίθησε πολύ γρήγορα να προηγηθεί. Μετά φυσιολογικά μας έδωσε χώρο. Εμείς με ό,τι λύση είχαμε από τον πάγκο, προσπαθήσαμε να φέρουμε το παιχνίδι στην περιοχή. Είχαν κάποιες προϋποθέσεις για να ισοφαρίσουμε, όπως ήταν κάτω. Σε ένα φάουλ δικό μας, ο αντίπαλος, όταν είσαι γεννητός, στο τέλος, έπρεπε να τρέξει τον κόλπο. Αυτό ήταν για μένα το παιχνίδι. Και το ξαναλέω όμως, όταν είσαι τελευταίος και θέλω να σωθείς, πρέπει την μπάλα να διπλώσουμε στη στολή. Και στο δεύτερο, ειδικά στο πρώτο μήκο, ο αντίπαλος είναι και σχεδόν καθόλου στη θέση μας, εκτός από ένα φάουλ που πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να λέμε τώρα πάλι, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και όσες δυνάμεις δεν έχουμε, θα ψάχνουμε να τις βρούμε. Πρέπει να κάνουμε την πρώτη νίκη για να μπορέσουμε να δώσουμε κουράγιο σε όλους για τη συνέχεια. Θα πρέπει να βρούμε το πάρμα που να μην δεχτούμε γκολ χωρίς να είναι αντίπαλος καλύτερος από εμάς. Παρουσιάστηκε μια εμπλοκή σήμερα στο ζήτημα των μεταγραφών. Οι παίκτες κατέβηκαν στην Αθήνα, δεν μπορούσαν να ακολουθούν. Πώς το διαφορετικό πιστεύετε ότι θα ήταν η ομάδα με τις προσήκες? Ποτέ δεν ψάχνω να δω δικαιολογίες. Πολλά μπορούμε να δούμε. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Δεν έχω. Από ορισμένα παιδιά κάνουν υπέρβαση. Δηλαδή ο πατέρας ο τάτος παίζει με τρεις ενέσεις για να κάνει τον αγώνα. Το ίδιο και που λίγο με τον αγάπη. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ειδικά όταν προηγήσε και δύο τρεις παίκτες που για αυτούς πήγαμε για να μας βοηθήσουν. Αλλά δεν μου αρέσει να στέκομαι σε αυτά. Ήδη και τη ξένη που είναι παιδιά. Αν αρχίσουμε να λέμε τα λάθη που έχουν γίνει, δεν θα πούμε ποτέ από εδώ. Μιλάμε συνέχεια. Τα ίδια λέγαμε και πέρσι, φίλε, δεν γίνονται θαύματα. Αν θα σωθούμε παλικαλίσια μέσα στο γήπεδο. Μειώσαμε όλοι μαζί την περσινή προσπάθεια που κάναμε. Μην παραμειώσουμε και αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Θαύματα δεν γίνονται. Μέσα στο γήπεδο θα καταφέρουμε. Ό,τι είναι να καταφέρουμε. Δεν μπορεί τώρα. Πολύ δύσκολα να μιλήσει αυτό το πράγμα. Στο πρώτο γόλιο της Σοφάνης. Ξέρετε πολύ καλά να το δώσω όλοι σας. Άλλος λίγο καλός περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχεις παίξει ποδόσφαιρο ή να είσαι προπονητής. Αλλιώς θα πηγαίνει μια ομάδα με 0-1 στα αποδυτήρια. Αλλιώς ένα είναι. Και ειδικά θα ψάχνει να βρει ψυχολογία από παντού. Αλλά θαύματα για εμένα δεν γίνονται. Αλληλεύση. 19 βαθμοί θα βρεθούν μετά από τη μάχη. Πόσους είπες? 19, αυτά από τα 23. Εγώ λέω
προσπαθούμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, να πάρουμε κάποιου βαθμού για να μπορέσουμε να πάρουμε, όπως είπα, σε αρχή κουράγιο. Αλλά εγώ πιστεύω χρειάζεται 4 βαθμού. Και να ξέρετε, δύσκολα κανόνα. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε 25 βαθμού σε δεύτερο γύρο. Με 30 μπορεί να είμαστε εμείς αυτού που θα πέσουμε. Ποια το κάναμε με 30 ή 30 γύρω. Αφού όλοι προσπαθήσαμε και φτάσαμε εκεί. Πιστεύω ότι εκεί γιατί βλέπουν πολλές ομάδες. Πολλοί λένε ότι τα αποτελέσματα είναι άσχημα. Αλλιώς τα βλέπουν άλλοι, αλλιώς τα βλέπουν. Για μένα είναι πολύ θετικά για τις ομάδες που είναι ειδικά. Που είναι θετικά. Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες με 18, 19, 20, 21. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλές, επειδή τα παιχνίδια τα παίξαν εσύ, δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις 14. Ενώ αν χάνανε κάποιες ομάδες, όπως ένα σύστημα, αν χάνανε κάποιες ομάδες, πάνε 17 ή 15 που λέγανε καλύτερα. Δεν έχει σημασία αν πέσεις μόνο ή πέσεις με τον άλλο μαζί. Σημασία είναι να βάλεις δύο ή τρεις ομάδες που θα πέσουν από κάτω. Πιστεύω ότι όταν είναι πολλές ομάδες δύσκολα να ξεπεράσουν τους 44 βαθμούς. Και θα μου το θυμηθείτε και πέρσι άμα δείτε ομάδες που είχαν 26 βαθμούς. Και λέγανε πάνω για Ευρώπη, στο τέλος ψάχναν να βρουν βαθμό για να σωθούν. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Αλλά μάλλον μας ενδιαφέρουν οι άλλοι, μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Okay. Yeah. 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 Yeah.